Ματσακονιές, επεισόδιο 1. Ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα με τον Ολυμπιακό? Κάθε φορά που είναι να έρθει στη Νέα Φιλαδέλφια, ψάχνει να βρει δικαιολογίες. Πέρσι μέχρι και αναστροφή ήθελα να κάνουν. Φέτος ήθελαν, λέει, ξένο ελίτ διαιτητή. Και έστελαν επιστολές στην ΕΠΟ ΚΕΒ. Βρε, λέτε να τις έστελνε ο Βελόπουλος στις επιστολές και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Ήρθε ελίτ διαιτητής, αλλά δεν τους έκανε. Ένας διαιτητής που κλείνει τα μάτια σε καθαρή δεύτερη κίτρινη κάρτα στο Φορτούνι, άρα κόκκινη, και σε μια φάση που φωνάζει η ΑΕΚ για το πέναλτι που γίνεται πάνω στον Ηλίασον, βέβαια σηκώνει αρκετή συζήτηση και τελικά δεν δίνεται τίποτα. Αν γινόταν αυτό στο Καραϊσκάκης, κούνια που μας κούνιναγε. Και δεν δινόταν, αμάν, μέχρι και ο Τσουκαλάς θα είχε ντυθεί γοργόνα Άριελ και θα είχε βουτήξει στο μικρολίμανο για να βρει το δίκιο του. Μην ξεχάσω, αγόρι μου Ρώτα, τώρα που μου ήρθε να μην το ξεχάσω για το Ρώτα, αν θέλεις να κάνεις μακροβούτια, καλό θα είναι να πας στη δεύτερη ομάδα του Πειραιά, τον Ολυμπιακό λέω, για να μην νομίζετε κάποια άλλη ομάδα και έχουμε παρεξηγήσεις. Με την οποία δηλαδή παίξαμε την Κυριακή. Αυτοί είναι καλοί βουτυχτές, ξέρουν, θα σου δείξουν. Το έχουν κάνει πολλάκις στο παρελθόν να πέφτουν, να βουτάνε και να ζητάνε πέναλτι και με τη δικιά τους ΕΠΟ, με τη δικιά τους ΚΕΒ να τα παίρνουν. Τελικά το παιχνίδι έγινε, έληξε ισόπαλο και μετά βγαίνει ο κάθε καραπαπάς και σου λέει: εμείς δεν πανηγυρίζουμε την ισοπαλία. Βρε κακομοίρη, ξεχνάς τα περσινά, ξεχνάς τι έκανε η ομάδα σου πέρσι στα play-off στη Νέα Φιλαδέλφια. Το ξέχασες, Κωστάκη? Και σύν της άλλης δίνεται ρεπορτάζ στα δικά σας μέσα και γράφουν ό,τι ματσακονιά τους κατέβει στο κεφάλι. Δηλαδή είναι τρομερά πράγματα. Μέχρι και ο πόνος για το διαιτητή του ΠΑΟΚ Άρης έπιασε τον Ολυμπιακό. Συγκεκριμένα, για να μην παρεξηγηθώ, τον κύριο Μαρινάκη. Λέει, γιατί να είναι ο Παπαπέτρου, που παρεμπιπτόντως τα πήγε πολύ καλά. Αφού ανάγκασε τον ΠΑΟΚ να βγει για να διαμαρτυρηθεί για τη διαιτησία, ποιος ο ΠΑΟΚ, παιδιά? Αμάν, ο ΠΑΟΚ βγήκε και διαμαρτυρήθηκε για τη διαιτησία. Άρα λοιπόν ο κύριος Παπαπέτρου τα πήγε εξαιρετικά. Και εκεί είχαμε ισοπαλία, άρα βολεύτηκαν όλοι. Πάμε παρακάτω. Παναθηναϊκός, εκεί ο πόλεμος εναντίον της ΑΕΚ, του Μελισανίδη, της ΕΠΟ, μας φταίνε όλα δηλαδή στον Παναθηναϊκό, όχι τα δικά μας, αλλά τα δικά τους. Φταίει λοιπόν ο Μελισανίδης και η ΑΕΚ για ό,τι συμβαίνει στον Παναθηναϊκό. Για ένα φάουλ άρχισε να φωνάζουν τη δεύτερη αγωνιστική. Δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι να τρελαίνεσαι, είναι να σου γυρίζει το μυαλό. Πώς γίνεται να φωνάζεις για ένα φάουλ, ακόμα δεν έχει εξελιχθεί το πρωτάθλημα? Και όμως στον Παναθηναϊκό το έκαναν γι' αυτό. Συγχαρητήρια εγώ να πω στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού που δίνουν στα παιδιά τους πορτοκαλάδες, όχι τις γνωστές πορτοκαλάδες, πορτοκαλάδες τις άλλες, που πίνουν και τρέχουν λίγο περισσότερο, πιο πολύ από τους άλλους, αντιπάλους εννοώ, το είδαμε στο Αγρίνιο, πεντάρα. Εντάξει ρε παιδί μου, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν μοιάζει καθόλου σε σχέση με τον περσινό Παναθηναϊκό, είναι ακόμα καλύτερος, έχει ενισχυθεί, αυτά διαβάζουμε, να ξέρετε. Λοιπόν, εγώ θα πω σε εμάς ενότητα, εμπιστοσύνη και όλα θα φτιάξουν. Αυτά για την ώρα. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα με το δεύτερο επεισόδιο από τις Ματσακονιές. Για την ώρα σας αφήνω. Με κουράσετε, βέβαια.